Τουλάχιστον 500 τεστ πραγματοποιούνται κάθε μέρα από κλιμάκια του ΕΔΗ στον χώρο του Δημοτικού Θεάτρου, σημείο που πλέον έχει γίνει ευρέως γνωστό στους πολίτες. Μάλιστα, κάποιες ημέρες ο αριθμός των τεστ έφτασε στα 800, κάτι το οποίο, δεδομένου ότι οι πολίτες δεν πληρώνουν το αντίτιμο των 20 ευρώ, όπως ειδικά εργαστήρια, ενώ σε ορισμένα επαγγέλματα είναι υποχρεωτικό. Επίσης, η αύξηση των κρουσμάτων έχει κινητοποιήσει τους πολίτες προκειμένου να αποβάλλονται πιο συχνά σε δειγματοληπτικούς ελέγχους. Εμένα προσωπικά όχι, αλλά για τους γονείς μου, ας πούμε, και τους μεγαλύτερους, ναι. Εμβόλιο έχουμε κάνει? Όχι, δεν. Είναι στο πλάνο σας να το κάνετε? Όχι. Η αλήθεια είναι πως όχι. Πολύ ο χρόνο αναμονή για τα COVID test παρά τη ζέστη. Και τουλάχιστον το θετικό είναι ότι υπάρχει ένα κεντρικό σημείο που μπορεί να έρθει ο κόσμος δωρεάν να κάνει ένα COVID test και να μην τρέχει στα μικροβιολογικά που είδα πάνη είναι γύρω στα 20 ευρώ. Αυτό. Χαρακτηριστικό γεγονός της αύξησης πανδημίας είναι ότι η Κέρκυρα μόλις σε 4 ημέρες κατέγραψε 184 κρούσματα COVID-19, κάτι το οποίο φαίνεται λογικό λόγω της αυξημένης κινητικότητας στο νησί. Όπως υποστηρίζουν όμως τουρίστες που κάνουν διακοπές στο νησί, τα μέτρα από τους επαγγελματίες του τουρισμού τηρούνται σε ικανοποιητικό βαθμό. Και από πού έρχεστε? Από τη Θεσσαλονίκη. Και όπως είδατε εδώ την Κέρκυρα, είδατε να τηρούνται τα μέτρα, ήταν. Ναι, τα είδανε. Σχετικά λέμε Θεσσαλονίκη είναι κάπως καλύτερα. Νομίζω στα ίδια πλαίσια. Το ξέρουν οι αρχές ότι οι τουρίστες τους έχουν επιτρέψει να έρθουν και εφόσον τους έχουν επιτρέψει έχουν κάποιο δικαιολογητικό, όπως και εγώ που ήρθα από τη Θεσσαλονίκη, τουρίστας είμαι και εγώ. Έχω χαρτιά και χαρτιά που δεν τα χρειάζομαι. Έχω και βεβαίωση ότι μπορώ να ταξιδέψω στο εξωτερικό χωρίς να έχω κάποιο λόγο να ταξιδέψω αυτή τη στιγμή. Η κόρη μου από την Αγγλία που είναι 17 χρόνια έρχεται με το μωρό της και εκείνη καταγεγραμμένη ότι είναι εμβολιασμένη γιατί καθηγήτρια είναι στην Αγγλία. Σαν τουρίστας αισθάνομαι προσέχουν πάρα πολύ, περισσότεροι, πώς παντού στον κόσμο. Τις τελευταίες μέρες καταγράφουμε 46-45 κρούσματα και αυτό είναι ένα στοιχείο που καταλαβαίνετε είναι ανησυχητικό και στους εμβολιασμούς πάμε και λίγο πίσω. Ναι, όμως αυτό είναι παντού. Εγώ έρχομαι από Ελβετία και το ίδιο πράγμα. Πάνω κάτω, νομίζω παντού έτσι είναι λίγο. Πάνω. Ωστόσο, προβληματίζει στασιμότητα ο παρατηρείτης στους εμβολιασμούς, καθώς τις τελευταίες ημέρες στην Κέρκυρα πραγματοποιούνται 300 με 400 εμβολιασμοί, με την πλειοψηφία των οποίων να αφορά τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Ωστόσο, οι πολίτες οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί δηλώνουν πως αυτή η λύση αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να περιορίσουμε την αναχέτηση της πανδημίας στους επόμενους μήνες. Πρέπει να προσέχουμε περισσότερο, νομίζω. Ο τουρισμός δεν νομίζω ότι φταίει τόσο, γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Αλλά εμείς θα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο και να εμβολιαστούμε. Εγώ έχω κάνει και τα δύο εμβόλια της AstraZeneca έκανα, γιατί αυτό μου δόθηκε πρώτο. Τώρα, αν χρειαστεί επαναληπτικό, θα κάνω μάλλον τη Pfizer. Πάντως βλέπετε έξω όμως να τηρούν τα μέτρα και από τους πολίτες και οι έλεγχοι. Η μάσκα την έχω στο χέρι, μπήκα σε 3-4 μαγαζιά. Δεν μπορεί, είναι έτσι η ατμόσφαιρα, δεν μπορεί να τη φοράμε συνέχεια. Όμως όταν περπατώ στα καντούνια, κοιτάζω να τηρώ αποστάσεις, όσο γίνεται αυτό. Και τη φοράω καμιά φορά, στα καντούνια τη φοράω. Εδώ που είμαστε στο Σαρόκο, τη βγάζω. Τι γίνει, σίγουρα. Δεν προσέχουμε καθόλου τελείως. Έτσι έχει γίνει. Τι να κάνουμε. Κοσμούρα έχει έρθει τώρα του σκοτωμού, ο ένας πατάει τον άλλον. Τι γίνεται, τι έγινε. Εσύ υποστηρίζει πως αυτή η αύξηση είναι επειδή δεν γίνονται έλεγχοι και δεν τηρούν τα μέτρα. Μπράβο, να γίνει τα μέτρα τίποτα τελείως. Για μένα ναι, δεν γίνεται έλεγχο. Τα δύο. Να είμαι σίγουρος, εγώ να είμαι. Και η γυναίκα μου το κάνω. Εκεί κολλάνε λίγο. Γιατί κολλάνε κουτί. Κάμε το εκεί πέρα και δεν θέλει να γίνει. Το εμβόλιο είναι καλό. Εγώ κουράζω τη θηγατέρα μου, τη λέω θα πας να το κάνεις και πήγε. Στο διάστημα βλέπουμε στην Κέρκυρα να έχει πάρα πολλά κρούσματα. Χθες είχε 45-56. Εσείς, σαν ως άνθρωπος βγαίνοντας έξω, βλέπετε να τηρούν τα μέτρα? Ανάλογα. Γενικά στα μαγαζιά το βράδυ που καθόμαστε, ναι, τηρούνται. Όσο γίνεται βέβαια. Έτσι. Σαν ισχύει αυτή η έξαρση κρούσματο? Εντάξει, πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό γιατί τα κρούσματα συνέχεια λόγω της κοινωνικής κινητικότητας αυξάνονται, αυξομειώνονται ανάλογα. Είναι και λόγω της εποχής ανάλογα. Πότε πέφτει, πότε ανεβαίνει. Πάντως, κάτι ακόμα εσείς εμβόλιο έχετε κάνει? Ναι, και τις δύο δόσεις και έχουν περάσει και 14 μέρες. Οπότε είστε στην ανοσία. Πάντως, σε παιδιά στην ηλικία θα παίρνει πιο διστακτικά, τι θα τους έλεγατε, ας πούμε, που μπορεί να αισθάνονται να είναι διστακτικοί? Με ένα δικό του σκεπτικό φυσικά, όχι να αρνούνται. Βασικά να δουν το ιατρικό ιστορικό του και να μιλήσουν με τον οικογενειακό του γιατρό για την καλύτερη συμβουλή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.